αυτοκράτορα, ελειτουργεί ως σύμβουλος αυτού εις θέματα εξωτερικής πολιτικής και διπλωματίας, εδίδεται δε εις αυτόν και η Προεδρία του Ανωτάτου Αυτοκρατορικού Δικαστηρίου. Πρώτο ασυκρίτε διετέλεσαν ο Μέγας Θεολόγος και αγωνιστής της Ορθοδοξίας Μάξιμος ο Ομολογητής και η Οικουμενική Πατριάρχη Ταράσιος, Νικηφόρος ο Πρώτος και ο Μέγας Φώτιος. Η Μεγάλη Εκκλησία τιμά σήμερον εν το προσώπο ημών εν τυπολογιότατε άρχων των διακεκριμένων καθηγητήν του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με πρωταγωνιστικών ρόλων εις τον αγώνα κατά της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19, αναγνωρίζουσα την προσφορά σας εις τον χώρο της ιατρικής, το ήθος και την ανθρώπινη παρουσία σας, καθώς και το υπέροχο γεγονός ότι συνδυάζεται εις την μαρτυρία σας την επιστημοσύνη με την αφοσίωση εις την Εκκλησία και την πιστότητα εις τας παραδόσεις της. Είναι όλος άστοχον να χαρακτηρίζεται η πανδημία ως πεδίον συγκρούσεως, πίστεως και επιστήμης. Αυτέ οι δύο εξέχουσε δυνάμεις δεν είναι αντίπαλοι, αλλά συνεργάται εις την διακονία του ανθρώπου. Η επιστημονική γνώση είναι δωρεά και ευλογία του Θεού προς το ανθρώπινο γένος, όπως προσφυώς υπεγράμισε και η Αγία και Μεγάλη Σύνοδος της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συνήλθε ως γνωστόν εν Κρήτη προπενταετίας, λέγουσα, δια την Ορθόδοξον Εκκλησίαν η ικανότης προς επιστημονικήν έρευναν του κόσμου αποτελεί θεόσδο των δώρων εις τον άνθρωπο. Δεν είναι η άρνησης χρήσεως της μάσκας και η απόρριψης του εμβολιασμού κατά του κορονοϊού ένδειξης ζώσης πίστεως εις τον Χριστόν, αλλά μάλλον αγνωμοσύνη προς τον δοτήρα παντός αγαθού δια το πολύτιμον δώρον της υγείας, το οποίον οφείλουμε να προστατεύουμε, και απαράδεκτος αδιαφορία δια των πλησίων, εφόσον δια της συμπεριφοράς αυτής τον εκθέτουμε εις κίνδυνον, αθετούντες την μεγάλη εντολή της αγάπης. Ορθότατα σημειούται βεβαίως εις το συνοδικό κείμενο της Κρήτης ότι η απάντηση εις τα σοβαρά υπαρξιακά και ηθικά προβλήματα του ανθρώπου και εις το αιώνιον νόημα της ζωής αυτού και του κόσμου δεν είναι δυνατόν να δοθεί χωρίς μίαν πνευματική προσέγγιση. Χωρίς συνέστηση του υψηλού και αιωνίου προορισμού του, ο άνθρωπος αδυνατεί να διαχειριστεί και να αντιμετωπίσει τα σωριακά καταστάσεις της ζωής. Η πανδημία ανέδειξε την αλήθεια ότι η πίστη στον Θεό ενισχύει την βούληση του ανθρώπου δια προσφοράν, την θυσιαστική αγάπη και την αλληλεγγύη, οι οποίοι υπερβαίνουν το ανθρώπινο μέτρο και φέρουν την σφραγίδα θείας δωρεάς. Απεκαλύφθη η σημασία της προσωπικής συμβολής και της κοινής προσπαθίας, δίδαγμα πολυτιμότατον και δια το μέλλον. Απεδείχθη περιτράνως ότι και σήμερον το πρωτεύον και το ζητούμενον είναι ο ιατρός, ο οποίος έχει συνέστηση της ιερότητος του προσώπου του ασθενούς, δεν τον υποβιβάζει εις ανώνυμον μονάδα και εις απρόσωπον περίπτωση, εις κέις. Εις την χριστιανική παράδοση, όπου κυριαρχούν ολιστικές προσεγγίσεις, η υγεία και η νόσος ερμηνεύονται ως διάστασης σωστικών ή αντιστοίχως αλλοτριωτικών σχέσεων, αναφερομένων εις την πληρότητα της ζωής του ανθρώπου ή εις την κακήν αλλίωση αυτής. Εις τας βιβλικάς διηγήσεις περί της θεραπείας ασθενών,
Ο Χριστός, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων, δεν θεραπεύει απλώς τα συμπτώματα της ασθενείας, αλλά καλεί τον ιαθέντα εις ριζικήν υπαρκτικήν αλλαγήν, εις ένα νέον τρόπον του βίου, εις υγειά σχέσιν με τον Θεόν, τον πλησίον και την κτήση. Προφανέστατα, η υγεία και η νόσος δεν είναι απλώς η καλή ή η κακή λειτουργία της ψυχοσωματικής μηχανής άνθρωπος. Δεν είναι τυχαίο ότι στην γλώσσα της θεολογίας η αμαρτία χαρακτηρίζεται ως νόσος και ότι χρησιμοποιείται ευρέως ιατρική ορολογία δια την περιγραφή της ανακαινήσεως του ανθρώπου εν τη Εκκλησία, εν τη οποία και η θεραπεία είναι δια τους πιστούς πρόγευσης της οριστικής νίκης της ζωής επί της φθοράς και της τελικής καταργήσεως του θανάτου εν τη εσχατολογική βασιλεία. Εντιμολογιότατε και φίλτατε άρχον Κύριε Σωτήριε Τσιόδρα. Με αυτάς τα σκέψεις καταστέφουμεν την ημετέραν εντιμολογιότητα, την ερήτημον σύζυγον τα τέκνα και τους λοιπούς συγγενείς και συνεργάτα σας, δια της πατρικής και πατριαρχικής ημών ευλογίας, ευχόμενοι το παράδειγμά σας να έβρει και άλλους μιμητάς, πρωτίστως μεταξύ των πολλών φοιτητών σας, οι οποίοι όχι μόνον θα ασκούν την επιστήμη ευόρκος και επαγαθό του ανθρώπου, του ηγαπημένου του Θεού, αλλά θα σέβονται και τας φιλοθέους και φιλανθρώπους αξίας της Ορθοδόξου ημών παραδόσεως. Σας συνοδεύουν ειλικρινής ευχέ όλων των ιεραρχών του θρόνου, των μελών της Πατριαρχικής ημών Αυλής και των λοιπόν παρόντων και συμπροσευχομένων εις την κατανυκτικήν ταύτην εσπερινήν ακολουθίαν αυτήν την παραμονήν του νέου εκκλησιαστικού έτους. Άξιος. Άξιος. Παναγιώτατε Οικουμενικέ Πατριάρχα, κύριε Βαρθολομέ, αισθάνομαι δυσκολία σήμερα ιστάμενος απέναντι στην Παναγιότητά σας, του Προεξάρχοντος της Τιμίας Συνόδου, των Αγίων Αρχιερέων του Οικουμενικού Θρόνου. Όχι ως άρχον, αλλά ως δούλος και διάκονος της αληθείας, χωρίς να προσδοκώ κάποια τιμή από την Παναγιότητά σας. Επικαλούμε την ευχή σας για ενότητα και ειρήνη του σύμπαντος κόσμου. Αυτήν προσδοκώ και ακροώ με ταπεινά. Μαζί με όλους ελπίζω τους συνανθρώπους μου. Όπως η παγκόσμια κοινότης αναγνωρίζει, είστε σύμβολο της καθολικής ενότητος και της ομόνοιας, εν αληθεία, εν ειρήνη, εν αρετή, εν συνέση. Η επιστήμη ταυτίζεται εξ ορισμού με τη συνετή και συνεχή αναζήτηση της αλήθειας, η οποία φρονώ πως είναι ο σκοπός της ζωής μας. Στην αναζήτηση αυτή είναι συνοδοιπόρος και η Εκκλησία μας. Η Ορθόδοξη Ανατολική Εκκλησία πρεσβεύει την αλήθεια στο πρόσωπο του Θεανθρώπου, της οδού και της αληθείας και της ζωής. Τα ίδια τα ψευδή και ακύρατα χείλη ετάφτισαν την θεϊκή ουσία με την αναλύωτη από τους εμπαθείς λογισμούς και εγωισμούς αλήθεια. Η επιστήμη έχει χρέος, πέραν της αναζήτησης, να εξηγεί άφοβα την αλήθεια εν ελευθερία και να συζητά για αυτήν, να διαλέγεται μαζί σας με την εκκλησιαστική ηγεσία, με τις αρχές και τις εξουσίες του κόσμου τούτου, με τον λαό. Όλοι είμαστε ένα σε αυτή την πορεία. Σε ένα τέτοιο επικοδομητικό διάλογο,
η επίμονη και ανυποχώρητη διαφωνία, η εγωιστική, η βασιζόμενη σε ψεύδι και όχι σε επιστημονικά επιχειρήματα αντιλογία, δυστυχώς γίνεται συχνά παρανοϊκή, ασυμπαθής προς τον συνάνθρωπο και εν τέλει αντικοινωνική, εμποδίζοντας την προσέγγιση της αλήθειας και της ελευθερίας. Θεωρώ πως σε αυτό το μοναδικό ταξίδι της αναζήτησης της αλήθειας, σε αυτή τη μοναδική πορεία, ο ταπεινός εαυτός μου και όλοι μαζί είμαστε παιδιά του Θεού της ειρήνης και προσεγγίσουμε το θαύμα της αλήθειας, δίνοντας την καρδιά μας στο Θεό με αληθινή υιική αγάπη και πίστη. Πίστη που ζει και αυξάνεται βιώνοντας το καθημερινό θαύμα της ζωής, της επιστήμης, της γνώσης του καλού, της καλής γνώσης του ιατρού που και αυτόν κατά την γραφή έκτισε ο Κύριος. Τα παιδιά του Θεού δεν έχουν ανάγκη να τον προκαλέσουν με την ύβρη του δικού του θελήματος και ταπεινά αποδέχονται με μια άδολη πίστη τις ευεργεσίες της αγάπης, τις ευεργεσίες της ζωής και της επιστήμης στην καθημερινότητά τους και τις εντάσσουν στη δική τους χαρά και την λύπη, όπως και σε αυτή του διπλανού συνανθρώπου τους. Χαίρουν με τα χαιρόντων και κλαίουν μαζί τους. Ως επιστήμονα μου προκαλεί θλίψη να μην προσπαθώ αέναα για όσο ζω, για τη στήριξη της ζωής και της υγείας του διπλανού μας, με τα θεραπευτικά αλλά και τα προληπτικά μέσα που μου δίνει η επιστήμη μου, για μια καλή σωματική υγεία με σημαντικό κοινωνικό όφελος. Γιατί άραγε πρέπει μια λύπη ενός απροσδόκητου θανάτου από μια ασθένεια που προλαμβάνεται να γίνεται αναπόφευκτη λόγω μιας παρανοϊκής και μανικής στήριξης, μιας ψεύτικης ιδεοκατασκευής με σαθρά αντιεπιστημονικά αλλά δυστυχώς και μη πνευματικά ερίσματα. Μακάρι να είχαμε μια παιδική πίστη και εμπιστοσύνη στη δύσκολη αυτή εποχή. Μια τέτοια πίστη είναι μακαρία και δεν χρειάζεται κάποια μαγικά θαύματα. Ζήτω συνεχές και μη βλεπόμενο, αλλά ή ενεργούμενο θαύμα της παρουσίας του Θεού και μέσω της επιστημονικής αλήθειας και μέσω της επιστημονικής ανακάλυψης, μέσω της ζωής με τις χαρές και τους πόνους της, μέσω της υπομονής, της συγγνώμης, της αποδοχής του λάθους εν ταπεινώσει, μέσω της ομόνοιας και της ειρήνης, την οποία εσείς πρεσβεύετε, μέσω της μελλοντικής προοπτικής της τελείας των τελείων τελειότητος, όπου δεν χωρούν μίσλοι και διχασμοί, όπου πάντες όσιν εν. Παναγιώτατε και τιμία συνοδεία των Αγίων Αρχιερέων, εσείς γνωρίζετε καλύτερα από μένα, που πρώτη φορά έρχομαι στην πόλη, τον αγιότατο χώρο της κυρίας Θεοτόκου, της Μπαλουκλιώτισσας, που έχει και συμβολική ιστορική σημασία, γιατί εκατοντάδες έτη πριν στήριζε με τα εισοδήματά του εξαιρετικά νοσοκομεία της πόλης και στα σαρχάς του 19ου αιώνα ονομαζόταν Ιερά Νοσοκομιακή Μονή Ζωοδόχου Πηγής, όταν ιδρύθηκε με δική της χορηγία νέο νοσοκομείο έξω από τα τείχη. Εσείς, Παναγιώτατε, πρωτοστατήσατε στη σημαντική ανακαίνιση αυτού του τόπου. Δεν ήλθα εδώ, στον ιερό αυτό χώρο, παρά για να σας ευχαριστήσω για τις ευχές σας στο συνεχή αγώνα όλων μας, σε όλη την προαπελθούσα δύσκολη περίοδο. Εμένα πολύ με στηρίξατε και προσωπικώς. Αλλά και να σας παρακαλέσω και να επικαλεστώ τις συνεχείς ευχές σας για την μελλοντική πορεία μας στο δύσκολο αγώνα της ζωής. Για τις ευχές σας για όλη την ανθρωπότητα. Για τις ευχές σας για αποδοχή εν ταπεινώσει της αλήθειας, ενίοτε και ως θυσιαστικής εκοπής του ιδίου θελήματος. Για τις ευχές σας για ομόνοια και ειρήνη επί της γης. Είναι απάντες εν όσιν, εν αληθεία, εν ελευθερία και εν αγάπη, εν το νυν και εν το μέλλοντι αιώνι. Άξιος.
Thank you.